Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Στο βίντεο αυτό θα σας δείξω τι έφαγα μέσα στην ημέρα μου, ξεκινώντας φυσικά από το πρωινό. Για πρωινό λοιπόν έφαγα scrambled eggs με 2 αυγά, εδώ βλέπετε 4 γιατί ήταν για 2 άτομα, τα οποία πρώτα τα χτυπάω καλά μέσα σε ένα βαθύ πιάτο και προσθέτω αλάτι, φρέσκο πιπέρι, καθώς και λίγο γάλα για να γίνουν πιο αφράτα. Μόλις το τηγάνι μου έχει ζεσταθεί αρκετά, ρίχνω μέσα το μείγμα των αυγών. Μόλις τα αυγά αρχίσουν να ψήνονται, αρχίζω και τα ξεκολλάω από τον πάτο και από τα πλάγια με τη βοήθεια μιας σπάτουλας και ανακατεύω μέχρι να ψηθεί τελείως το μείγμα και να μην έχουν σχεδόν καθόλου υγρασία. Στη συνέχεια, σερβίρω στα πιάτα μου και κόβω από πάνω 2 φέτες ζαμπόν. Συνόδεψα τα scrambled eggs μου με 1 φέτα φρυγανισμένο ψωμί και μερικά ντοματίνια. Για μεσημεριανό, έφτιαξα ένα ακόμη πιάτο που υποσχέθηκα να σας δείξω. Ακολούθησα τη συνταγή για ριζότο με μανιτάρια, της αργυρός μπαρμπαρίγου, αλλά αντικατέστησα το ρύζι με κρυθαράκι και πρόσθεσα επίσης μπέικον. Θα βρείτε το link με τη συνταγή κάτω από το βίντεο. Αρχικά, καθάρισα τα μανιτάρια μου ξεφλουδίζοντάς τα. Στη συνέχεια, έκοψα τα μανιτάρια μου σε λεπτές φετούλες και τα έβαλα σε ένα μπολ. Έπειτα, ψιλόκόψα το κρεμμύδι και το σκόρδο. Σε μία βαθιά κατσαρόλα ζέστανα το λάδι και στη συνέχεια σόταρα το κρεμμύδι σε μέτρα προς δυνατή φωτιά για περίπου 2 λεπτά. Έπειτα πρόσθεσα το κρυθαράκι μου και το ανακάτεψα γρήγορα μέχρι να λαδώσει όλο για περίπου 3 λεπτά. Πρόσθεσα το σκόρδο και τα μανιτάρια και συνέχισα το σοτάρισμα.
Έσβησα με το λευκό κρασί και αφού απορροφήθηκε όλο, ξεκίνησα να προσθέτω σιγά σιγά το ζεστό ζωμό κότας. Επανέλαβα τη διαδικασία αρκετές φορές μέχρι να μου τελειώσει όλος ο ζωμός, περιμένοντας το ενδιάμεσο να απορροφηθούν τελείως τα υγρά πριν προσθέσω κι άλλο. Στο τέλος, πριν απορροφηθεί όλος ο ζωμός, αλλά το πιπέρωσα, πρόσθεσα το μπέικον και την παρμεζάνα, ανακάτεψα καλά και το άφησα στο μάτι σε χαμηλή φωτιά μέχρι να απορροφηθούν τελείως τα υγρά. Σέρβιρα αμέσως και το συνδυάσαμε με λίγη αγκούρα ντομάτα, όπως τρώμε συνήθως τώρα τελευταία, την οποία όμως δεν σας την τράβηξα γιατί δεν είχε και κάτι ιδιαίτερο να σας δείξω. Το απόγευμα ήπια κλασικά τον κρύο μου καφέ, μιας και ο καιρός ξαναέφτιαξε και σας δείχνω και πάλι πώς ακριβώς τον κάνω, μιας και συχνά πυκνά με ρωτάτε. Επειδή το πρωινό και το μεσημεριανό μου ήταν πιο βαριά, το βράδυ δεν πεινούσα πολύ και φάγα κάτι πολύ ελαφρύ και κλασικό. Γιαούρτι με νυφάδες φαγόπυρου και μέλι λοιπόν. Και κάπου εδώ τελείωσε και το σημερινό βιντεάκι. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like σε αυτό αν σας άρεσε για να κάνω και άλλα τέτοια βιντεάκια στο μέλλον. Τα λέμε την επόμενη Πέμπτη με νέο vlog και την επόμενη Κυριακή με ένα νέο βιντεάκι διαφορετικού περιεχομένου που δεν θα είναι vlog. Μέχρι τότε, να είστε καλά και φιλιά πολλά από μένα. Γεια σας!